in, like, Swedish or something. Yeah, you know, there's some weird ingredient in them that's not legal in the U.S. yet. It burns carbs. It just burns up all your carbs. Mm. I really want to lose 3 pounds. That's where you're going, fat ass! Χαίρετε σε άλλη μια φανταστική, εύκολη συνταγή, πεντανόστιμη. Σήμερα θα φτιάξουμε μπάρες με δημητριακά, ξηρούς καρπούς και σοκολάτα. Δεν είναι η υγιεινή version της μπάρας, μην το φανταστείτε αυτό, δεν το πλασάρω έτσι. Είναι όμως πεντανόστιμη, κρατάει στο ψυγείο πάρα πολύ καιρό, έχει τέλεια γεύση, δεν μπορείτε να φανταστείτε. Πάμε γρήγορα να δούμε τα υλικά για να ξεκινήσουμε τη συνταγή. Λοιπόν, τα πράγματα είναι εξαιρετικά απλά. Όπως και με πολλές άλλες συνταγές, θα χωρίσουμε σε 2 διαφορετικά δοχεία τα υγρά και τα στερεά υλικά μας. Στο τέλος θα τα ανακατέψουμε όλα μαζί, φούρνο και τρώμε. Αρχικά θα ανάψω λίγο το μάτι μου για να λιώσω ζάχαρη, μέλι και το βουτυράκι. Σε μέτρια θερμοκρασία προς δυνατή, δεν χρειάζεται να είναι πολύ δυνατή, το πάμε χαλαρά. Θα ρίξω μέσα τη ζάχαρη, το μέλι και το βουτυράκι. Και επειδή το λιώσιμο θα το κάνουμε σε σχετικά χαμηλή θερμοκρασία, μπορούμε να προσθέσουμε τη βανίλια από τώρα. Δεν έχουμε πρόβλημα, ας πούμε, μην χαλάσει το άρωμά της ή η γεύση της. Για οποιοδήποτε γλυκό θέλει υψηλή θερμοκρασία, καλό είναι τη βανίλια να τη βάζουμε στο τέλος, για να μην χάνει τη γεύση της. Οπότε αυτό το έχουμε αφήσει εδώ χαλαρά να λιώσει, δεν βιαζόμαστε. Και ξεκινάω να βάλω όλα μου τα στερεά. Λοιπόν, οπότε εδώ έχω πάρει βρώμη, για να μην το ξεχάσω κάτι πολύ σημαντικό. Αυτή εδώ πέρα δεν είναι μια συνταγή. Κάποιες συνταγές είναι συνταγές γιατί πρέπει να γίνουν με αυστηρά υλικά. Αυτή εδώ πέρα πιο πολύ που σας δείχνω είναι μια τεχνική. Δηλαδή μπορείτε σχεδόν τα πάντα να τα αντικαταστήσετε με κάτι άλλο που σας αρέσει. Εγώ σας έχω δώσει τη βάση, ας πούμε, ή αυτά που μου αρέσουν εμένα λίγο περισσότερο, αλλά πραγματικά μπορείτε να παίξετε πάρα πολύ με αυτή την τεχνική. Να αλλάξετε σχεδόν τα πάντα και να βάλετε τις αρεσκίες σας υλικά. Δηλαδή έχω πάρει βρώμη, θα ρίξω σταφίδες. Έχω πάρει ηλιόσπορο, έχω πάρει σουσάμι, θα ρίξω ελάχιστο, πολύ λίγο αλατάκι γιατί θα το νοστιμέψει, δαμάσκηνα και φουντούκια. Αυτά θα τα ψιλοκόψω λιγάκι. Εσείς όμως πραγματικά, για αυτό το λέω, μπορείτε να βάλετε ό,τι σας αρέσει ακριβώς. Αντί για δαμάσκηνα να βάλετε χουρμάδες, αποξηραμένα βερίκοκα. Είναι μια συνταγή που ουσιαστικά είναι για να την απολαύσουμε και να βάλουμε μέσα αυτά που θέλουμε εμείς. Οπότε αυτά θα τα ψιλοκόψω για να έχω σε όλους μου τις μπουκές. Το ίδιο ισχύει και με τους ξηρούς καρπούς, έτσι. Μπορούμε να βάλουμε φουντούκια όπως έχω βάλει εγώ εδώ, αμύγδαλα, καρύδια, πεκάν, κουκουνάρι, τα πάντα. Οι επιλογές πραγματικά σε αυτή τη συνταγή είναι πάρα πολλές. Μην κάτσω δηλαδή να σας τα πω όλα ένα-ένα. Παίζετε ανάλογα πώς σας αρέσει εσείς. Απλώς θα πρέπει λίγο να προσπαθήσετε να κρατήσετε τις αναλογίες σε υλικά χοντρικά ίδιες. Δηλαδή, ας πούμε, αν βγάλουμε 60 γραμμάρια φουντούκι, να βάλουμε πάνω κάτω 60 γραμμάρια από έναν άλλο ξηρό καρπό που θέλουμε, ας πούμε, για να βγει σχετικά κοντά. Το ίδιο ισχύει για τα υπόλοιπα, έτσι. Ό,τι δεν σας αρέσει, το αντικαθιστάτε με κάτι άλλο που σας αρέσει. Πάνε μέσα. Μέσα που λέει ο λόγος. Εδώ. Και τα δαμάσκηνά μου. Εγώ το έχω φτιάξει και με χουρμάδες στο παρελθόν, που είναι επίσης πάρα πολύ ωραίο. Αυτά δεν τα θέλω πολύ ψιλοκομμένα, αλλά δεν τα θέλω και ολόκληρα. Μία ενδιάμεση κατάσταση για να δούμε εδώ τι γίνεται. Αυτό λιώνει σιγά σιγά, ωραία. Να μην ξεχάσω να σας πω ότι έχω ανάψει το φούρνο μου να προθερμαίνεται στους 160 βαθμούς. Δεν θέλουμε πολύ υψηλή θερμοκρασία. Και γι' αυτό, επειδή θα τις ψήσουμε στο τέλος, θα βγουν σταθερές μπάρες που κρατάνε είτε εντός ψυγείου είτε εκτός. Εγώ να σας πω, επειδή τις φτιάχνω πολύ καιρό, μ' αρέσουν, είναι φανταστικό σνακ, έχουν πάρα πολύ ενέργεια, έχουν και πρωτεΐνη και υδατάνθρακα και αρκετά λιπαρά από τους ξηρούς καρπούς και όλα αυτά. Στο ψυγείο πραγματικά κρατάνε μήνες. Δηλαδή η ζάχαρη και τα λιπαρά, το έχουμε ξαναπεί πολλές φορές, είναι πολύ καλά συντηρητικά. Δεν θα αφήσουν να χαλάσουν δηλαδή. Εντάξει, βέβαια δεν κρατάνε τόσο πολύ συνήθως σε μένα, τις τρώω πολύ πιο γρήγορα. Αλλά κρατάνε πραγματικά πάρα πολύ, δεν χαλάνε, αργούν πάρα πολύ να χαλάσουν. Λοιπόν, είναι έτοιμα και τα φουντούκια μου. Πάνε και αυτά μέσα. Τα μισά και τα μισά έξω. Θα ανακατέψω ελάχιστα αυτά εδώ μεταξύ τους. Δεν είναι κάποιο ιδιαίτερο ανακάτεμα δηλαδή. Θα κόψω και την κουβερτούρα μου. Εγώ εδώ πέρα έχω βάλει λευκή. Είναι αρκετά γλυκιά. Προφανώς εσείς μπορείτε να βάλετε σκούρα, μπορείτε να βάλετε μπίτερ, μπορείτε να βάλετε γάλακτος. Μπορείτε να βάλετε και καθόλου. Το αφήνω τελείως πάνω σας. Είναι ένα γλύκισμα όμως και η σοκολάτα, κακά τα ψέματα, του ταιριάζει. Θέλουμε λίγο τα στερεά να αγκαλιάσουν τη σοκολάτα για να την προστατέψουν λίγο τη λιωμένη ζάχαρη με το μέλι και αυτά που θα βάλουμε. Επίσης, να σας πω, σε αυτή τη συνταγή εγώ χρησιμοποιώ καστανή ζάχαρη. Κάλλιστα μπορείτε να βάλετε μαύρη, οποιαδήποτε άλλη μορφή ζάχαρης. Αντί για το βούτυρο που έχω χρησιμοποιήσει εγώ, μπορείτε να βάλετε βούτυρο καρύδας. Επίσης το αφήνω πάνω σας. Πραγματικά είναι μια συνταγή που μπορείτε να παίξετε πάρα πολύ. Λοιπόν, εδώ είμαστε έτοιμοι. Έχει γίνει σχεδόν καραμέλα, οπότε σβήνω το μάτι μου. Και όλο πάει μέσα. Τώρα θα κάνω ένα πολύ ελαφρύ ανακάτεμα σε όλα αυτά μαζί. Ίσα ίσα τα αλμυρά μου να βραχούν από τα υγρά μου. Θα δοκιμάσω λίγο, γιατί δεν μπορώ να κρατηθώ. Αυτό και από μόνο του είναι φανταστικό γλυκό, όπως καταλαβαίνετε. Δεν χρειάζεται να ψηθεί για να είναι ωραίο. Απλώς εγώ θα το ψήσω για να πάρει το σχήμα της μπάρας και να σταθεροποιηθεί. Κάλλιστα όμως τρώγεται και έτσι. Λοιπόν, έχω πάρει μια φόρμα σιλικόνης 9 θέσεων. Υπάρχουν και μεγαλύτερες. Θα σας πω το εξής, αν δεν έχετε φόρμα σιλικόνης έτσι με θήκες, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Θα πάρετε ένα ταψάκι κατά προτίμηση τετράγωνο, περίπου 20x20. Θα απλώσετε μέσα το μείγμα, θα το ψήσετε ελάχιστα παραπάνω από το χρόνο που δίνω εγώ στη συνταγή. Και μετά στο τέλος το αφήσετε λίγο να κρυώσει, θα το βγάλετε, βάλετε μια λαδόκολλα από κάτω, το βγάζετε, το κόβετε στο σχήμα της μπάρας που θέλετε. Δηλαδή μην μου πείτε, δεν θα το δεχτώ σαν δικαιολογία να μην το φτιάξετε επειδή δεν έχετε τη φόρμα. Και ξεκινάω τώρα λίγο με τη μαρίζ, λίγο με τα κουτάλια, λίγο με τα χέρια, να αδειάσω το περιεχόμενο μέσα. Ωραία, μετά από ένα λεπτάκι το έχουμε φορμάρει όλο υπέροχα. Εγώ είμαι και λίγο ψυχαναγκαστικός, έχω καθαρίσει δεξιά και αριστερά όσο μπορούσα τη φόρμα μου. Θα τη βάλω σε ένα ταψί για να είναι πιο εύκολο να το διαχειριστούμε. Ωραία, πάει εδώ, κάνω το έτσι, την ισιώνω, την κάνω όμορφη. Και τώρα θα πάει στο φούρνο, όπως είπα, στους 160 βαθμούς. Εγώ επειδή τις ψήνω συχνά στο δικό μου, το έχω μετρήσει τελεία ακριβώς 18 λεπτά. Τώρα εσείς παίξτε λίγο με το χρόνο, άλογα με το δικό σας φούρνο, μπορεί να πάρει 15 με 20, κάπου εκεί πάντως, για να γίνουν όμορφες χρυσαφί και λίγο τραγανές από πάνω. Επιστρέφουμε να τις ξεφορμάρω για να σας δείξω τι φτιάξαμε. Αφήσαμε καμιά ωρίτσα λίγο να κρυώσουν και παραπάνω τις αφήστε, δεν θα είναι κακό να σας πω την αλήθεια. Έχουν βγει σούπερ χρυσαφένιες, σούπερ τραγανές, σούπερ γλυκές, σούπερ σεξουλιάρικες. Τις έχω βάλει σε ένα ωραίο πιατάκι, είναι ό,τι πρέπει για την εκδρομή, για τη βόλτα, για το σχολείο, για το σπίτι, για το αεροπλάνο. Οι πιο ωραίες, οι πιο νόστιμες, πανεύκολες. Παρακαλώ το σούπερ μαγικό μου μαξιλάρι. Ευχαριστώ πολύ. εδώ πέρα. Μην ξεχάσετε να κάνετε subscribe, like, comment, ερωτόλογα, γλυκόλογα, φαγητόλογα, τα πάντα θέλω. Μέχρι την επόμενη συνταγή σας ευχαριστώ, σας αγαπώ. Φιλιά πολλά, καλή συνέχεια.